Με το βλέμμα στραμμένο στη διάσκεψη που θα γίνει στο Παρίσι την Παρασκευή για τη Λιβύη, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Ιταλό ομολογό του Λουίτζι Ντι Μάιο στη Ρώμη. Ο Νίκος Δένδιας ζήτησε να δοθεί ένα σαφές μήνυμα αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων από τη Λιβύη. Συζητήσαμε αναλυτικά για τις εξελίξεις στη Λιβύη και τα τελευταία ανησυχαστικά νέα που είχαμε σχετικά με την Υπουργό Εξωτερικών, την Νάζουα Μαγκούς. Τόνισα την ανάγκη, όπως η σύνοδος που θα διεξαχθεί στο Παρίσι, στο οποίο η Ιταλία συμπροεδρεύει, να δώσει ένα σαφές μήνυμα τόσο για την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και των μισθοφόρων, όσο και για την διεξαγωγή των εκλογών. Η Ιταλία θα είναι μία από τις τρεις χώρες που θα συμπροεδρεύσει στη διάσκεψη και ο Λουίτζι Ντι Μάιο συμφώνησε ότι είναι επίγουσα η αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη. Ho ribadito inoltre al ministro Dendias l'importanza di sostenere il processo politico in Libia, secondo un approccio condiviso ed inclusivo in vista dell'importante appuntamento elettorale del 24 dicembre e l'urgenza del ritiro dei combattenti e mercenari stranieri. Στη Λιβύη το θρίλερ συνεχίζεται παρά την απόφαση της μεταβατικής κυβέρνησης του Ντεϊμπντά να συνεχίσει υπουργός εξωτερικών της Λιβύης. Νάιλ Αλμαγκούς να ασκεί τα καθήκοντά της παρά την αρχική αποπομπή της. Διότι είναι ένα ερώτημα πώς ο φιλότουρκος πρωθυπουργός υποστήριξε την Υπουργό Εξωτερικών που επανειλημμένα έχει ταχθεί κατά της Τουρκίας ζητώντας την απομάκρυνση των ξένων δυνάμεων από τη χώρα της. Disagreements over the Council's suspension of the Foreign Minister are likely to increase tensions between Libya's rival factions as they try to work together after years of conflict. Στο μεταξύ πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντεϊμπντά να θέτει υποψηφιότητα για πρόεδρο της χώρας στις εκλογές του Δεκεμβρίου, όπως επίσης και ο Χαλίφα Χαφτάρ, ενώ ο γιος του προβαίνει σε διπλωματικές επαφές με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τα Εμμυράτα. على جثثكم يعني على جثث الالاف عشرات الالاف ان لم يكن مئات الالاف